μήνες από τώρα, πώς θα απευθυνόμαστε στο μέσο πολίτη? Κύριε Παναγόπουλε, τι λέτε? Υπάρχει άλλος δρόμος κατά τη γνώμη σας? Και πώς απαντάτε επίσης στην κριτική που δέχεστε και από εμάς τους δημοσιογράφους ότι το συνδικαλιστικό κίνημα αυτή την εποχή κατ' ουσίαν δείχνει πολύ υψηλό βαθμό ανοχής απέναντι στην κυβέρνηση? Θα ξεκινήσω από το τελευταίο, κύριε Χατζηνικολάου, γιατί το παρατηρώ και εγώ και μάλιστα, ξέρετε, με τον εαυτό μου μιλώντας, λέω, μα επιτέλους τι θέλουμε να κάνουμε, τι θέλουν οι δημοσιογράφοι που επιτίθεται. Δεν είναι μόνο οι δημοσιογράφοι. Κυρίως από τους δημοσιογράφους. Δηλαδή στον και... δρόμο όταν περπατάτε οι πολίτες. Θα σας πω για τους πολίτες, έχουν διαφορετική προσέγγιση και το αντιλαμβάνομαι. Λέω για ανθρώπους που δεν φτιάχνουν μόνο σενάρια, όπως είπε ο κύριος Κύρτσος, που προτείνουν και κάποια πράγματα ταυτόχρονα, γιατί προτείνουν οι δημοσιογράφοι. Κοιτάξτε, δεν μπορούν να σηκώσουν το σταυρό. Για παράδειγμα, αφού ζητάτε πρόταση από τους δημοσιογράφους, εσείς θα μπορούσατε να αλλοιώσετε το μείγμα της κυβερνητικής πολιτικής. Το κάναμε προς και από όφελος των μικρών και των μεσαίων. Το κάναμε. Αυτός είναι ο ρόλος. Αυτό θέλω να σας πω. Και το σε κάναμε. Αυτή τη συγκυρία μας δίνεται μια αίσθηση ότι είστε αφοπλισμένοι. Ακούστε, το κάναμε και θα πω συγκεκριμένα που το κάναμε, και αντί αυτό να χρησιμοποιηθεί από όλους αυτούς που λένε ότι υπάρχει δυνατότητα να διαπραγματευτούμε ξανά κάποια πράγματα, να ξεφύγουμε από τις σκληρές πρόνοιες, ιδιαίτερα για κοινωνικές ομάδες που βάλλονται από τα μέτρα του μνημονίου. Δεν χρησιμοποιείται. Εμείς, κύριε Χατζηνικολάου, υπογράψαμε Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση και εξελίσσεται παντού ο θεσμός των συμβάσεων και λειτουργεί σε πείσμα του μνημονίου. Το μνημόνιο έλεγε για 3 χρόνια πάγωμα των αξίσεων στον ιδιωτικό τομέα. Η αξία, ναι, είναι... λεπτό, έλεγε πάγωμα με 1,8 πληθωρισμό. Ο πληθωρισμός είναι στο 5,6%. Άρα η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αύξησης και του πληθωρισμού είναι πιο αρνητική από το μνημόνιο. Ποτέ δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε με αυτούς τους όρους. Γιατί όταν διαπραγματευόμαστε, ακούστε κύριε Κίτσο, όταν διαπραγματευόμαστε συμβάσεις, ναι, δεν ξέραμε πάντα. Το πραγματικό εισόδημα πέφτει περισσότερο. Ξέρετε ότι δεχτήκαμε μια κριτική μεγάλη όταν υπογράψαμε σύμβαση 6% το 8 και 5,5% το 9. Και όταν εγώ εξηγούσα ποια θα είναι τα μεγέθη και σε τι κρίση μπαίνουμε, μου λέγανε, μα εσύ λες ότι θα έρθουμε σε κρίση. Μάλιστα ο κύριος Καραμανλής, όταν του έλεγα πού βρίσκεται η χώρα το 2008 στο μαξί μου, μου είπε ότι η χώρα είναι απολύτως θωρακισμένη και η οικονομία είναι απολύτως θωρακισμένη. Το ζήτημα από άποψη σημειολογίας, απέναντι στη σκληρή αντίληψη που έχει η Τρόικα, μπορούσαμε να το σπάσουμε. Και είπαμε και ένα άλλο, κύριε Χατζηνικολάου. Και εγώ το είπα και στην Τρόικα και το είπα και δημοσίως. Μας είπαν, είχαν την τεχνογνωσία, το πιο εύκολο για τη συγκέντρωση εσόδων, να κόψουμε μισθούς και συντάξεις. Δεν μας είπανε, γιατί είναι και θέμα της εκπομπής σας, όπως με ειδοποίησαν, τι θα γίνει με την μείωση των τιμών, πώς θα γίνει ο αποπληθωρισμός των τιμών. Και εδώ βλέπουμε, γιατί όλοι ορκίζονται ότι είναι εναντίον του μνημονίου. Και πραγματικά, ποιος εχέφρον άνθρωπος θα μπορούσε να συμφωνήσει με τέτοια μέτρα? Κανένας όμως δεν έχει μια ενιαία στάση με ένα σχέδιο ολοκληρωμένο και τους κάνουμε εμείς. Έχουμε δικαίωμα τα συνδικάτα να κάνουμε κριτική. Εμείς δεν μπορούμε να σηκώσουμε το σταυρό. Εμείς δεν μπορούμε να πούμε για όλη την οικονομία και για όλη την κοινωνία τη συνταγή, παρόλο ότι έχουμε προτείνει την αλλαγή του μείγματος. Δηλαδή υπογράψατε, γιατί είχατε διαφορετική πρόβλεψη για την ακρίβεια και τον πληθωρισμό. Υπογράψαμε, κύριε Παδόπουλε, ακόμα δεν έχετε καταλάβει. Ότι είχατε αστοχία στην πρόβλεψή σας για τον πληθωρισμό και την ακρίβεια και βάλατε την υπογραφή σας. Υπογράψαμε για ένα απλό πράγμα. Τεχνοκρατικό ήταν δηλαδή το λάθος. Καταρχήν κατοχυρώσαμε το 13ο και το 14ο μισθό. Ή μήπως ήταν σίγουρος ο 13ος και ο 14ος μισθός στον ιδιωτικό τομέα? Θέλετε να, να συζητήσουμε βάλει... για το τι εξανεμίστηκε στο σύνολο του εργατικού εισοδήματος, ανεξάρτητα αν το ονομάζουμε 13ο ή 14ο στο συνολικό πακέτο με τους 14 μισθούς? Έχει καθεί πάνω από ένα μισθό. Εγώ παρατηρώ και παρακολουθώ ότι αυτό το γνωστό παραμύθι που το λέγατε 10 χρόνια, κατώτερο μισθό 1.400, δεν το εξτομίζετε τώρα. Έτσι λέτε. Βεβαίως δεν το λέτε πουθενά. Κάνετε πολύ μεγάλο λάθος και το παλεύουμε εξίσου και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, όταν υπογράφατε εσείς τις αυξήσεις των 77 λεπτών πριν την κρίση. Κυρώσαμε το 13ο και 14ο μισθό που ήταν στην κλίνη του προκρούστη και αφετέρου. Με αυτό που κάναμε, σημειολογικά, υπερβήκαμε το μνημόνιο. Τη λογική δηλαδή, τη δρακόντια λογική ενός νόμου. Αυτό, παλιά,
τις καλές εποχές που δεν νομίζατε ότι είχατε την αυθεντία και διασπούσατε τα συνδικάτα. Τώρα αφήστε τα αυτά, εγώ λέω συγκεκριμένα πάνω στα προβλήματα. Επιτρέψτε μου, εγώ δεν σας διέκοψα, αλλά σας λέω ότι τότε πάντως σας θυμίζω ότι λέγατε να σπάσουμε και μία δραχμή την εισοδηματική πολιτική, για να σπάσουμε την εισοδηματική πολιτική, να δώσουμε ένα πολιτικό μήνυμα. Αυτό επετέχθη και εσείς δεν το συνυπολογίζετε. Δεν πειράζει, γιατί εμείς βλέπουμε τις αντιδράσεις. Και απορώ, γιατί γίνεται μια κριτική για τον Νικολάου, τι άλλο παραπάνω θα μπορούσαμε να κάνουμε. Και θα κάνουμε και θα επιχειρήσουμε σε ζητήματα που μπορεί ο εργαζόμενος, ο οποίος υφίσταται μεγάλες πιέσεις. Κύριε Παναγόπουλε, θέλετε να μου πείτε ότι αν αυτά που συμβαίνουν τους τελευταίους μήνες συνέβαιναν με κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, θα είχατε την ίδια στάση? Δεν θα μπορούσαν να συμβεί. Δεν θα μπορούσαν να έχουν συμβεί. Αντιλαμβάνεστε ότι αν αυτά η κυβέρνηση, κάνουμε την υπόθεση εργασίας, κέρδιζε η Νέα Δημοκρατία, θα τολμούσε να κάνει τέτοια πράγματα? Που έφερε σε αυτή την κατάσταση στη χώρα? Γιατί μπορεί να μιλάμε για δεκαετίες και τα λοιπά, αλλά ξέρω τι έγινε τα τελευταία 5-6 χρόνια. Εμείς πριν από τις εκλογές για δύσκολα πράγματα είχαμε μιλήσει. Το Πασόκ έλεγε λεφτά υπάρχουν, κύριε Παναγόπουλε, και μην το ξεχνάτε τώρα καθόλου αυτό, έτσι. Συγγνώμη, κύριε Χατζηνικολάου, πότε θυμάστε εσείς να έχουν γίνει μέσα σε 6 μήνες 7 γενικές απεργίες και μάλιστα κάποιες με πολύ δυναμισμό? Και θα γίνουν και άλλες απεργίες. Γιατί βρήκα, γιατί εγώ είδα η πρώτη κριτική και μάλιστα κάπου πήγε να εστιαστεί και προσωπικά σε μένα, ότι δεν χρειάζονται απεργίες. Μα είναι δυνατόν? Είναι σαν να πει ένας δημοσιογράφος δεν χρειάζεται ένα αρθρογραφό. Είναι δυνατόν να το πει συνδικαλιστής? Παρακαλώ, νομίζω ότι υπάρχουν σκοπιμότητες. Δεν λέω ότι εκπορεύονται από ανθρώπους που κάνουν κριτική. Εγώ ακούω τον κύριο Κίρτσο, μάλιστα το είδα, του το είπα. Λέω, πολύ μας την μπαίνετε. Το ζήτημα είναι να πούμε και το σκοπό και τον τρόπο. Γιατί ο κόσμος της μισθωτής εργασίας και ιδίως στον ιδιωτικό τομέα που κατά κύριο λόγο εκπροσωπούμε, περνάει πολύ δύσκολα, όχι μόνο με όρους οικονομικούς, με όρους ασφάλειας στην εργασία. Με το πιστόλι στον κρόταφο δέχονται και φοβούνται, θα χάσουν τη δουλειά τους. Εγώ σας μπαίνω, όπως λέτε, επειδή στο παρελθόν λέγατε σε όλα όχι, όχι στην ασφαλιστική μεταρρύθμιση, όχι στο ένα, όχι στο άλλο. Κύριε Κίρτσο, με αποτέλεσμα να φτάσουμε σε μια κρίση και τώρα δείχνετε έτσι μια διαλλακτικότητα. Νομίζω ότι δίνετε πραγματικές αυξήσεις στους εργαζόμενους. Με το μνημόνιο οι εργαζόμενοι θα χάνανε 2% του πραγματικού του εισοδήματος και με αυτό που υπογράψατε χάνουν 4-5%. Έχετε υπερβεί το μνημόνιο, αλλά σε λάθος κατεύθυνση. Δεν ξέρω, κύριε Χατζηνικολάου, αν το άκουσα στο κανάλι σας, ότι αντιδράσαμε στην ασφαλιστική μεταρρύθμιση του 2001 που επιχείρησε ο κύριος Γιαννίτσης. Ναι, αντιδράσαμε. Ναι, υποχρεώσαμε την κυβέρνηση τότε και το πήρε πίσω. Νομίζετε ότι εκείνα που προέβλεπε η δέσμη ιδεών, γιατί θα δεν ήταν καλύτερα σχέδιο, τα πράγματα ήταν τώρα, πιο ήπια από τα σημερινά? Ξέρετε τι προέβλεπε, κύριε Κίρτσο? Με συγχωρείτε, θα κάνανε σύνταξη, τις συντάξεις τους οι άνθρωποι που τώρα παραμένει έξω 500 ευρώ, 169 ευρώ θα ήταν. Το 75% των προβλέψεων Σπράου έχει υλοποιηθεί με το πακέτο που έχει εφαρμοστεί σήμερα. Δηλαδή, σε τι θέλετε? Εμείς όμως, προσέξτε, για να πω στην αγορά, κύριε Χατζηνικολάου που ρωτήσατε, εμείς δεν είπαμε για τα κλειστά επαγγέλματα? Επειδή οι εργάτες και οι υπάλληλοι δεν έχουν άδειες που να κοστίζουν 400 και 500 χιλιάδες σημεία, δεν μπορούν να πιέσουν και βεβαίως δεν έχουν και αντοχές, γιατί δεν έχουν τις τεράστιες αποταμιεύσεις. Εμείς δεν μιλήσαμε για την ολιγοπωλιακή συγκρότηση της αγοράς? Γιατί αν καθίσουμε και μιλήσουμε για το φαινόμενο της ακρίβειας, τι είναι? Εναρμονισμένες πρακτικές, καρτέλ, ολιγοπωλιακή συγκρότηση και όσον αφορά, επειδή έχουμε και μια ιδιομορφία, μεγάλο εύρος μικρομεσαίων και μια ελληνική κουτοπονηριά που δεν έχουν ενσωματώσει τη λαϊκή σοφία που λέει ότι φτύνια τρώει τον παρά. Και πιστεύουν κρατώντας ψηλά τις τιμές θα κρατήσουν την ίδια επικέρδεια σε εποχές ύπεξης. Να σας πω κάτι, κύριε Παναγόπουλε. Έχω μπροστά μου μια δήλωση τριών σειρών του κυρίου Χρυσοχοίδη μετά τις εκλογές, στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης. Μου λέει στη Βουλή, έτσι: οι τιμές, κύριε Χατζηδάκη, θα πέσουν διότι εσείς επί 5,5 χρόνια ήσασταν παρατηρητές μιας διαδικασίας λαϊλασίας κτλ. Όταν τα μονοπόλια κατέκλεψαν στην κυριολεξία το εισόδημα της μεσαίας τάξης και γίναμε η ακριβότερη χώρα της Ευρώπης, και θα πέσουν, λέει, παρακάτω 10% στα βασικά είδη κατανάλωσης. Έχετε δει να πέφτουν? Όχι, και ποια θα είναι η αντίδρασή σας? Ποια θα είναι η αντίδρασή σας? Διότι αν δεν, κάνω λάθος, είχαμε πέρσι τιμά αριθμό 1%, κύριε Παναγόπουλε, και τώρα είμαστε πρωταθλητές. Καλά, είναι φορολογικό. Νέα, πολύ μια εξαιρετική έρευνα. Βεβαίως, για να είμαστε και ειλικρινείς, κύριε Χατζηνικολάου, αυτά τα έχουμε δει. Αυτά είναι γνωστά και δεν είναι μόνο τα είδη λαϊκής
διατροφής. Εγώ θα πω στον κύριο Αντιπρόεδρο, γιατί το έχω πει στη Βουλή και έδωσα μάλιστα και χαρτιά εις επίρρωση των ισχυρισμών μου. Ξέρετε, τα είδη που χρησιμοποιούν τα νοσοκομεία, τα αναλώσιμα και τα φάρμακα, με τις περίφημες τριγωνικές και τετραγωνικές συναλλαγές που κάνουν μέσω των offshore εταιριών, που δεν το έχουν πιάσει στο φορολογικό σύστημα. Τι τεράστια δαπάνη φέρνουν για τα ταμεία και το ελληνικό δημόσιο. Και ξέρετε ότι ακριβώς αυτό το ίδιο κόλπο, ξέρετε την αιμονή μου με αυτό το σύστημα, το έχω ξαναθέσει σε εκπομπές σας, ότι και σε αμυντικά συστήματα χρησιμοποιούνται μέσω των προμηθευτών των γνωστών αυτά τα κόλπα που υπερτιμολογούν κατά 300 και 400%. Εγώ έδωσα φάρμακα και αναλώσιμα στη Βουλή που υπήρχε περίπτωση η εταιρεία που τα είχε υπερτιμολογήσει 700% μέσω Κύπρου, μέσω Βρετανίας και μετά Ελλάδα. Το τιμολόγιο όμως ήρθε κατευθείαν από την Ιταλία, μάλλον το δελτίο αποστολής. Τα τιμολόγια ήρθαν από αυτές τις χώρες και κάθε μια. Αυτό γίνεται και σε όλο το κύκλωμα της παραγωγής. Και επιτρέψτε μου, θέλω να το πω δημοσίως. Μία απλή πρόταση στον κύριο Χρυσοχοΐδη να δώσει και αυτό στη μάχη του και θα τη δούμε. Για την ακρίβεια, μία απλή πρόταση. Γιατί μπλέκουν τους καταναλωτές? Δεν θα μπορούσε να αναγράφεται για να μπορούμε να βγάλουμε εύκολα συμπεράσματα και να ενισχύσουμε τις ορθές καταναλωτικές συμπεριφορές? Γιατί χρειάζεται να βοηθήσουμε και σε αυτό. Να αναγράφεται σε όλα τα προϊόντα η τιμή παραγωγού και η τιμή πώλησης. Για να μην σας πω ότι χωριστά έπρεπε να αναγράφεται το ΦΠΑ, να δούμε αν ενσωματώνουν όπως λένε το ΦΠΑ. Αλλά όταν ξέρει κάποιος ποια είναι η τιμή παραγωγού και δει και την τιμή πώλησης, μπορεί αμέσως να βγάλει συγκριτικό συμπέρασμα για να δει τι έχουν μεσολαβήσει. Πάμε και ένα και προϊόν από 100 φτάνει 300. Και μετά στον κύριο Παπασπύρο.